Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, αγαπητή μου. Καλή εβδομάδα. Αναπληρωτή. Αναπληρωτή. Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πρόεδρος είστε εσείς. Όχι. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για το πόσο θα βοηθήσει την οικονομία η εξόρυξη σε Κρήτη και Ιόνιο. Είναι μια θετική εξέλιξη, είναι μια θετική είδηση. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο αντίκτυπός της, κύριε Ρουκά, στην παραγωγική μας διαδικασία, στην εθνική μας οικονομία. Κοιτάξτε, είναι πέρα από τα προφανή ότι εφόσον αυτά τα κοιτάσματα βγουν, οι έρευνες γίνουν σωστά και έχουμε κοιτάσματα εκεί ικανά να μας χρηματοδοτήσουν την ενέργειά μας για το επόμενο διάστημα. Εδώ και στα Γιάννενα, είδατε προχθές τι έγινε και λένε ότι κάποιοι τα 10 χρόνια θα μας καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες. Είναι βεβαίως κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό, διότι ούτως ή άλλως με τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τις γύρω χώρες, εμείς θα γίνουμε ουσιαστικά κόμβος ενέργειας και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, θα δουλέψουν εκεί, θα προκύψουν γύρω ένα οικοσύστημα από επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν για αυτές τις εξορύξεις. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και βεβαίως και γεωστρατηγικά είναι κάτι πολύ θετικό. Ναι. Μας ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο, διότι θα λειτουργήσουν και ξένες εταιρείες εκεί, οι οποίες ξένες εταιρείες θα θέλουν τα συμφέροντά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όταν μιλάμε για μια ενεργειακή αυθονία, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα δημοσιεύματα, έτσι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ευημερίας. Να σας πω, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όπου εμείς έχουμε τα απόνερα, τα πολύ σημαντικά απόνερα της ενεργειακής κρίσης. Ευτυχώς έχει αποτραπεί το κομμάτι των τροφών και για τον κόσμο τον δικό μας. Όμως έχουμε τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών, γι' αυτό και έχουν γίνει και όλες αυτές οι κινήσεις στα σούπερ μάρκετ και με το καλάθι του νοικοκυριού. Σας λέω λοιπόν ότι η ενεργειακή αυτή επάρκεια η οποία θα προκύψει θα μας δώσει αυτόματα τη δυνατότητα να έχουμε και χαμηλότερες τιμές παντού. Για τον απλό πολίτη δηλαδή, αν καθίσουμε να συζητήσουμε τι σημαίνει όλο αυτό, πέρα από τις δουλειές οι οποίες θα δημιουργηθούν, θα καταλήξουμε να πούμε ότι θα έχουμε και φθηνότερη ενέργεια, άρα θα είμαστε αυτάρκης, θα πουλάμε κιόλας αυτή την ενέργεια, θα έχουμε έσοδο και από αυτό και έτσι θα υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Ρουκά. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές παρά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα, πανδημία, ενεργειακή κρίση τώρα, τη βιώνουμε όλοι. Έχουμε καταστεί, χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, το αρνείται κανείς αυτό, ένας ελκυστικός επενδυτικός πόλος, μεγάλες εταιρείες που εμπιστεύονται, ψηφίζουν Ελλάδα και δι Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά όμως που εξελίσσονται τις τελευταίες εβδομάδες με το μείζον ζήτημα των υποκλοπών, φοβάστε, ανησυχείτε πως κινδυνεύει να θολώσει το αφήγημα αυτό και να μας βάλει εκ νέου σε ένα κύκλο αστάθειας και αβεβαιότητας? Είστε πολύ σωστά σκεπτόμενος, διότι αυτός είναι ο στόχος όσων χρησιμοποιούν αυτά τα σενάρια αποσταθεροποίηση της χώρας. Mm-hmm. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ότι κάποιοι πραγματικά σε κάποιους ενοχλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας, γιατί όντως αυτά τα τελευταία χρόνια που ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις κινήσεις του και το επιτελείο του έχει κατορθώσει να φτάσει τη χώρα σε αυτές τις θέσεις. Έχει κατορθώσει να έχει πολύ καλές συμμαχίες που προστατεύουν τη χώρα. Έχει κατορθώσει με τις συμμαχίες που έχουμε κάνει να μας φέρουν και τον απαραίτητο οπλισμό για να έχουμε αποτρεπτική δύναμη, εάν κάποιος τολμήσει να σκεφτεί ότι θα έρθει η νύχτα και όλα αυτά τα περίεργα που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Και ταυτόχρονα, σκεπτόμενοι και προς τα μέσα, όταν βελτιώνεις το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον, αυτόματα γίνεσαι και στόχος θετικός για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουμε σπάσει και κάθε ρεκόρ. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές μας σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και ξέρετε, αυτό που έγινε προχθές που εκαθαρίστηκαν όλες οι εκκρεμείς συντάξεις, αυτό σημαίνει, εκτός από το ότι κάποιοι άνθρωποι θα έχουν χρήματα στην τσέπη τους και δεν θα περιμένουν χρόνια πλέον για να πάρουν αυτή τη σύνταξη που την περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας, αυτό είναι ένα εισόδημα το οποίο θα ξοδευτεί μέσα στην αγορά. Θα είναι ένα εισόδημα διαθέσιμο για όλους αυτούς τους ανθρώπους να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να αισθάνονται μια ασφάλεια ότι το κράτος επιτέλους σύντομα τους έδωσε αυτό που περιμέναν τόσα χρόνια.
Ταυτόχρονα, βέβαια, με τις ξένες επενδύσεις και με τις ελληνικές επενδύσεις, σκεφτείτε ότι ο αναπτυξιακός νόμος που έκλεισε πρόσφατα ο πρώτος κύκλος θα χρηματοδοτήσει περίπου 1 δισεκατομμύριο επενδύσεων και θα δημιουργήσει 3.800 θέσεις εργασίας. Ήδη αυτό το διάστημα έχουν δημιουργηθεί 250.000 θέσεις εργασίας. Άρα, άνθρωποι βρήκαν δουλειά, δημιουργήθηκε εισόδημα, έφυγαν από την κρίζα ζώνη της ανεργίας που τους ταλαιπωρούσε τόσα χρόνια. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί το περιβάλλον είναι σταθερό, για να απαντήσω στην ερώτησή σας για την απεσταθεροποίηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πώς χτυπάς κάποιον ο οποίος έχει καταστήσει τη χώρα σου σταθερή, την έχει καταστήσει πόλο έλξης επενδύσεων και ακόμα και εργαζομένων, έχονται και ξένοι άνθρωποι να δουλέψουν εδώ στη δική μας τη χώρα, γιατί τη θεωρούν ιδανική για κάτι τέτοιο. Προσπαθείς λοιπόν να τον αποσταθεροποιήσεις, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα, πες κάτι θα μείνει κατά το ελληνικό, κατά το γνωστό. Και φυσικά, ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης δέχεται τέτοια ψευδή κατηγορία? Να απαντήσει με τη δικαιοσύνη. Ήδη λοιπόν γίνεται η διερεύνηση της χρήσης αυτών των κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης σε όλη την ελληνική επικράτεια, και αυτός ο οποίος κατηγορεί πρέπει να αποδείξει κιόλας το ότι ισχύει η κατηγορία του. Πρέπει να φέρει αποδείξεις στη δικαιοσύνη για να το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα όμως το κράτος απαντάει ψάχνοντας τη χρήση αυτών των λογισμικών. Μάλιστα. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα από εκεί ξεκινούν. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Χρήστο, και τον κύριο Ρουκά. Επειδή μιλούμε για την ανάπτυξη, τη διάχυση των κονδυλίων, μιλούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πάρα πολλά χρήματα τα οποία έρχονται και θα έρθουν κονδύλια. Διάβαζα όμως μία ανακοίνωση του Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου, του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου των Αθηνών, όπου λέει, κύριε Ρουκά, ότι από τα πρώτα 6,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε όλες και όλες 150 μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν διαφωνώ με το να προφανώς πάνε για επενδύσεις, εν πάση περιπτώσει χρειάζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πλην όμως, τι θα γίνει, κύριε Ρουκά, είστε αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών φορέων, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι γίνεται? Διότι το πρόβλημα εκεί είναι στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται πως δεν υπάρχει κατ' ουσία καμία στήριξη, και αν δεν υπάρξουν ούτε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι για να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στις πολύ δύσκολες απαιτήσεις του σήμερα? Πρέπει να μας απαντήσει, αν και δεν είναι εδώ ο κύριος Πρόεδρος, τι εννοεί, ότι θα πρέπει να δώσει δωρεάν χρήμα το Ταμείο Ανάκαμψης σε κάποιους μικρομεσαίους? Το εννοεί, δηλαδή να δώσουμε τζάμπα χρήμα σε κάποιους? Τι εννοεί να δοθούν χρήματα? Γιατί για να δοθούν χρήματα θα πρέπει να έχουν κάποιο στόχο αυτά τα χρήματα. Ναι. Θα είναι για κεφάλαιο κίνησης, απλά για να περάσουμε το μήνα γιατί δεν τη βγάζουμε? Τι θα είναι? Θα είναι για να κάνουμε κάποια επένδυση η οποία θα έχει κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο? Θα είναι υπό τη μορφή επιχορήγησης ή υπό τη μορφή δανείου? Και για να πάρει κάποιο δάνειο θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε για το μιλουμένη bankable, δηλαδή να έχει το δικαίωμα να πάρει δάνειο. Όταν λοιπόν μιλάμε και ζητάμε χρήματα, θα πρέπει να πούμε πώς θα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ας τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Ας πούμε ότι θέλουμε επιχορηγήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν βγει και έχει εγκριθεί το νέο ΕΣΠΑ, έτσι, το νέο ΕΣΠΑ παράλληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες, γιατί το ΕΣΠΑ είναι κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να πάρουν επιχορήγηση για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα. Τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα που λέγεται έξυπνη μεταποίηση. Θα τρέξει τώρα σε λίγο, θα ανοίξει. Έχει 60 και 70% χρηματοδότηση. Σου λέει για κάθε 1.000 ευρώ που θα κάνει επένδυση, τα 700 θα τα δώσω εγώ. Αλλά πρέπει να δεις και τα 300 εσύ. Γιατί 100% χρηματοδότηση για μια επένδυση, ξέρω εγώ, 200.000-300.000 δεν έχει υπάρξει και δεν μπορεί να υπάρξει 100% χρηματοδότηση. Από την άλλη, υπάρχει ο αναπτυξιακός νόμος που είπαμε για τις πιο μεγάλες επενδύσεις, αν και είχαν δικαίωμα και οι μικρότερες επιχειρήσεις να υποβάλουν. Έφυγαν, έχουν γίνει τα κριτήρια πιο αυστηρά για να μπουν μόνο οι υγιείς επιχειρήσεις και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υλοποίησεις των επενδύσεων αυτών. Είναι και αυτά κάποια χρήματα που θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το ΕΣΠΑ. Επομένως, κλείνουμε το κομμάτι των επιχορηγήσεων. Θα βγουν όμως και κάποια πιο μικρά προγράμματα, τα οποία θα έχουν να κάνουν με την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Θα βγουν προγράμματα τα οποία θα αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν πρέπει να παραμένει στάσιμη και πρέπει να ακολουθεί τις εξελίξεις, αν όχι να προηγείται των εξελίξεων για να μπορεί να επιβιώσει και στον εσωτερικό αλλά και στο διεθνή στίβο. Ήδη στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτούν και μικρότερες επιχειρήσεις στις εξαγωγές, που είναι μια πολύ καλή διέξοδος για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των δανείων. Το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά κύριο λόγο, εκτός από τις χρηματοδοτήσεις
των κρατικών, αν θέλετε, επενδύσεων ή κάποιων φορέων κτλ. Είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν μέσω των τραπεζών στις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες. Ένα κομμάτι λοιπόν του δανείου είναι με καλύτερους όρους, το 50%. Το 30% του δανείου αυτού είναι με τα κλασικά τραπεζικά κριτήρια που δεν είναι και πολύ εύκολα. Και μένει και ένα 20% το οποίο πρέπει να βάλει από την τσέπη του επιχειρηματία. Άρα ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Κασιοδοσίου και οποιοδήποτε πρόεδρος ζητάει χρήματα, θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα πρέπει να εξυγειανθούν αυτές οι επιχειρήσεις και να μην ζητούν απλά χρήματα. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Ζητάμε βοήθημα. Ζητάμε επιτρεπτέα ή μη επιτρεπτέα προκαταβολή. Τι ζητάμε? Γιατί αν ζητάμε δάνειο, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα να επιστραφούν. Με χαμηλότερο τόκο, με χαμηλότερο. Με μεγάλη περίοδο χάρτης, με μεγάλη περίοδο χάρτης. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφούν. Άρα και οι επιχειρήσεις, οι όποιες επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπεί ο κ. Κασιοδοσίου, που δεν είναι και λίγες, έτσι μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεων, θα πρέπει να δουν πώς μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, πώς μπορούν να εξυγχρονιστούν μέσα από αυτά τα προγράμματα που σας είπα προηγουμένως των επιχορηγήσεων, για να έχουν μια καλύτερη πιθανότητα στο δύσκολο στίβο της εσωτερικής αγοράς αλλά και του εξωτερικού. Και για να γυρίσουμε και λίγο και στα δικά μας, έχω την εντύπωση ότι η αγορά, η μικρομεσαία των επιχειρήσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, νομίζω και εσείς κυκλοφορήσετε κάπου το Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε, να κινηθούμε, να καθίσουμε να πιούμε καφέ από οπουδήποτε, έτσι, από τους τουρίστες και από τους δικούς μας οι οποίοι ήταν έξω. Έτσι, που σημαίνει λοιπόν ότι η αγορά κινείται. Έτσι. Εγώ δεν θα πω ότι το κάθε τραπέζι είναι 500 ευρώ, λες και είμαστε στη Μύκονο, έτσι. Αλλά είναι κάποια χρήματα τα οποία πηγαίνουν στον επιχειρηματία για να μπορέσει και αυτός να σταθεί και να πάει και παρακάτω. Αυτή την εντύπωση έχω. Γιατί δεν είμαι, ξέρετε, δεν είμαι ντουανέτα, δεν ζω σε ένα συννεφάκι και εγώ επιχειρηματίας είμαι και προσπαθώ να επιβιώσω όπως όλοι μας. Άρα, όταν ζητάμε χρήματα, πρέπει να γινόμαστε συγκεκριμένοι και να μην βάζουμε μόνο κάποιες ταμπέλες. Δόθηκαν, λέει, σε 100 τόσες επιχειρήσεις. Αυτές κάναν έτοιμα, αυτές πληρούσαν τις προϋποθέσεις και αυτές πήραν αυτά τα χρήματα. Σε τελική ανάλυση, κύριε Ρουκά, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η βολική δικαιολογία για να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κάθε κλάδου. Πρέπει να πάμε στοχευμένα. Εγώ σας λέω ότι μπορεί και να είναι, γιατί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτούν δράσεις του κράτους και φορέων, έτσι, που δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν τα χρήματα αυτά εύκολα, για να σταθούμε και να αναβαθμιστούμε. Όσον αφορά όμως τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να σκεφτούμε, ξαναλέω, ως τι μορφή ζητάμε αυτά τα χρήματα. Έτσι, ως τι μορφή. Δάνειο, χορήγηση, δωρεάν, τι. Δεν μιλάμε μια ταμπέλα, το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε ή δεν έδωσε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Κύριε Ρουκά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.